σω στα δικά μα, την καθιερωμένη πλέον εβδομαδιαία ανασκόπηση, ο Κυριακό Μητσοτάκη αναφέρθηκε στι προσπάθειε τη κυβέρνηση για αναχέτηση τη ακρίβεια. Πάμε στον Στέφανο Σίσκο που θα μα πει περισσότερα. Στέφανα. Ακριβώ, Ματίνα, με αιχμή το πρόγραμμα μόνιμη μείωση τιμή που κάνει δική αναφορά ο Πρωθυπουργό στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Μιλάει επίση, στέκεται στο άνοιγμα τη πλατφόρμα για το Youth Pass που άνοιξε μέσα στην εβδομάδα αλλά και την υπουργική απόφαση που υπογράφηκε πάλι μέσα στην εβδομάδα για την αύξηση του ελάχιστου εγκυημένου ισοδίκτου. Κατά 8%. Κάνει αναφορά επίση στι πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση για τη μείωση τη ανεργία, την προστασία του περιβάλλοντο, αλλά και τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση των ναυπηγείων τη Ελευσίνα. Ειδικότερα να σα πω τώρα ότι για το πρόγραμμα μόνιμη μείωση ε, τιμή, ο Πρωθυπουργό αναφέρει πω σήμερα θέλω να σα ενημερώσω ότι στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί 644 προϊόντα από 35 βασικέ κατηγορίε και προστίθονται συνεχώ νέα. Όπω σα είπα την προηγούμενη εβδομάδα, στόχο μα είναι οι κωδικοί να φτάσουν του χίλιου. Παράλληλα, επεκτείνουμε μέχρι το τέλο του 2023 το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου σε βασικά είδη πρώτης ανάγκη για το καλάθι του νοικοκυριού Ματίνα. Μάλιστα, Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ.